για το πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων στο έπταθλο, όπου κατήχεις και την πρώτη θέση. Ναι, αν και δεν συνηθίζω να δικαιολογώ τις καταστάσεις, ήταν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα με δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολύ βροχή, χαμηλή θερμοκρασία, κάτι που δεν ευνοεί τους αθλητές. Παρ' όλα αυτά κατάφερα να εκπροσωπήσω το σύλλογό μου με επιτυχία, να και μια κατηγορία παραπάνω τη δική μου, στις γυναίκες να είμαι στο τρίτο μάστρο. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσα να πω ότι μπορούσα να σημειώσω καλύτερες επιδόσεις σε πολλά αγωνίσματα. Παρ' όλα αυτά είμαι περήφανη που έκανα μια αξιοπρεπή εμφάνιση και ευελπιστώ στον επόμενο αγώνα να είμαι πολύ καλύτερα, που θα είναι και σίγουρα και οι συνθήκες καλύτερες. Έχω ένα μήνα να προπονηθώ καλύτερα και να πετύχω τους στόχους μου, που είναι σίγουρα μια πιο ψηλή βαθμολογία. Κοίτα, σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, όποιος είναι από την Ιερά Πέτρα και πάει σε ένα άλλο μέρος, πόσο μάλλον βόρεια, βλέπει και τη διαφορά. Εννοείται το ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολα, αλλά εσύ δεν στάθηκες εκεί, έδωσε τον καλύτερο σου εαυτό σε σχέση με τις συνθήκες αυτές και βγήκες πρώτη. Ναι, σίγουρα οι καιρικές συνθήκες είναι για όλους οι ίδιες. Θα μπορούσα να είχα χάσει και αφού και τα υπόλοιπα κορίτσια αγωνίστηκαν σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Κατάφερα να κερδίσω. Σίγουρα είμαι χαρούμενη για την νίκη. Δεν θα μπορούσα να πω ότι η βαθμολογία με αντιπροσωπεύει. Αλλά θα είμαι συγκεντρωθούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στον επόμενο αγώνα που είναι στην Κατερίνη. Μάλιστα. Ευελπιστώ να είναι όλα καλύτερα εκεί. Όλα, από ό,τι λοιπόν μας λες και εσύ ότι έχεις να δώσεις πολλά πολλά ακόμα από τον εαυτό σου και περιμένουμε κι εμείς πολλά από σένα. Ήθελα να σε ρωτήσω, μπορείς να μας ενημερώσεις λίγο τα αγωνίσματα που περιλαμβάνει το έπταθλο για όσους δεν ασχολούνται. Ναι, εννοείται. Το έπταθλο ξεκινάει με τα 100 μέτρα με εμπόδια. Είναι το πρώτο αγωνίσμα που γίνεται το πρωί. Στη συνέχεια, μετά από μισή ώρα, διεξάγεται το ύψος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κανονικά τη σφαίρα και τα 200 γίνεται το απόγευμα, αλλά λόγω καιρικών συνθηκών τα κάναμε όλα μαζί. Οπότε πήγαμε αμέσως και αγωνιστήκαμε στη σφαίρα. Μετά αγωνιζόμαστε στο ύψος. Μετά αγωνιζόμαστε, συγγνώμη, στα 200 μέτρα. Και έτσι τελειώνει η πρώτη μέρα του επτάθλου. Η επόμενη μέρα της Κυριακής το πρώτο αγώνισμα γίνεται το πρωί και είναι το μήκος. Στη συνέχεια γίνεται ο ακοντισμός του επτάθλου. Και τελειώνοντας γίνονται τα 800 μέτρα και έτσι ολοκληρώνεται το έπταθλο των γυναικών. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, για ποιο λόγο ασχολήθηκες εσύ με το έπταθλο? Αισθάνεσαι πιο ολοκληρωμένη αθλήτρια έτσι? Έχεις δηλαδή, ήθελες, σ' αρέσουν γενικά, από ό,τι κατάλαβα σ' αρέσει ο αθλητισμός, αλλά είσαι από τους αθλητές που δεν θέλουν να δώσουν όλο τον εαυτό τους σε ένα μόνο άθλημα. Εσύ προτίμησες να ασχοληθείς με το έπταθλο. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Για τον λόγο ότι θεωρώ ότι είμαι ακόμα μικρή, είμαι 19 χρονών, μέχρι πέρυσι ήμουν ακόμα στο σχολείο. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να επικεντρωθώ σε ένα μόνο αγώνισμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση το καλό μου αγώνισμα είναι ο αγωνισμός. Πιστεύω ότι το έπταθλο γυμνάζει και βελτιώνει πολλά στοιχεία που θέλει ένας αθλητής. Γιατί για να ρίξει ακόμα δεν νομίζω ότι χρειάζεται μόνο δύναμη. Ναι. Χρειάζεται ελαστικότητα, χρειάζεται ταχύτητα. Και πιστεύω ότι το έπταθλο θα με βοηθήσει πολύ σε αυτό, για να μου δώσει πολύ καλύτερες επιδόσεις στην πορεία. Δηλαδή το κάνω για καλό του εαυτού μου και για το καλό για να δω κάποιες καλύτερες επιδόσεις στον ακοντισμό τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλω να βιαστώ, δεν θέλω να αρχίσω να δουλεύω μόνο στο ακόντιο. Προσπαθώ να βελτιώσω στοιχεία που δεν έχω και που προφανώς δεν θα μπορούσα να τα βελτιώσω στο ακόντιο. Σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με αυτό το αγώνισμα, γιατί δεν έχω δουλέψει τόσο πολύ, ήμουν και πιο μικρή. Και όπως δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά ας πούμε στη Γερμανία, για παράδειγμα, μέχρι και 15 χρονών όλοι οι αθλητές του στίβου κάνουν σύνθετα. Ναι. Που σημαίνει ότι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τα σώματά τους για να μπορέσουν να επικεντρωθούν μετέπειτα σε κάποιο συγκεκριμένο αγώνισμα που θα είναι καλύτερη. Επέλεξα και εγώ αυτόν τον δρόμο, να είμαι υπομονητική, να μην βιαστώ τώρα σε πρόσφατες επιτυχίες και να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στο ακόντιο. Σίγουρα στο πέσω μέρος του μυαλού μου έχω ότι αυτό το αγώνισμα θα μου δώσει πολλές επιτυχίες και πολλές συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις. Εγώ θα πάω στη Γερμανία, θα πάω στην αρχαία Ελλάδα, όπου εκεί γίνονταν σύνθετα αγωνίσματα. Οπότε νομίζω, γυρνώντας προς τα πίσω, όλο κάτι μαθαίνεις και πόσο μάλλον όταν στηρίζεσαι στην παράδοσή μας. Μπράβο σου πάντως, γιατί φαίνεσαι πολύ όριμη σε σχέση με αυτό που θες να κάνεις και πόσο μάλλον όταν έχεις σκεφτεί ότι μπορούν όλα αυτά τα αθλήματα να σου προσφέρουν κάτι, όπως είπες και εσύ, την ελαστικότητα ή το οτιδήποτε άθλημα.
περιλαμβάνει το έπταθλο και είναι και πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό που θες να, εκεί που θες να καταλήξεις. Πόσο μάλλον όταν ασχολείσαι με το έπταθλο χρειάζεται πολύ μεγάλο σκόπος από ό,τι καταλαβαίνω και πολύ μεγάλη αφοσίωση για να πετύχεις και πόσο μάλλον αυτή τη θέση. Σίγουρα, σίγουρα. Το έπταθλο θα έλεγα ότι είναι ο δύσκολο δρόμο, αλλά ένα παράδειγμα ότι η καλύτερη κοντίστρια αυτή τη στιγμή στη χώρα μα είναι πταθλήτρια, είναι η Σοφία Ιφαντίδου. Αυτό είναι Ναι. ένα παράδειγμα ότι το έπταθλο βοηθάει και βελτιώνει πολλά καλά στοιχεία σε κάθε αγώνισμα. Και ευελπιστώ η επιλογή μου φέτος να κάνω σύνθεση να βγει σωστή. Προς το παρόν είμαι πολύ ικανοποιημένη και πολύ υπομονετική. Θα περιμένω να δω αυτό που μπορώ να βγάλω. Δεν θα έλεγα ότι είμαι ακόμα πολύ ικανοποιημένη, είναι πολύ νωρί. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και κυρίως να μην τραυματιστώ. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσο σημαντικό για σένα είναι να φοράς τη φανέλα του ΓΑΣ? Γιατί, όπως καταλαβαίνω, δεν είσαι εδώ για να προπονείσαι, είσαι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, Στην Αθήνα είμαι, στην Αθήνα. στην Αθήνα, Ναι. συγγνώμη. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να εκπροσωπείς αυτούς τους ανθρώπους? Για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί ο σύλλογος μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι 5 χρόνια τώρα έχει δημιουργηθεί. Είναι Ναι. ένας σύλλογος με πολλά όνειρα και πολλές φιλοδοξίες. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που είμαι σε αυτό το σύλλογο. Για αυτό το λόγο ότι, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, εγώ κατάφερα να ταξιδέψω αεροπορικός, να είμαι ξεκούραστη, να είμαι μία μέρα πριν τον αγώνα εκεί. Ενώ πολλά παιδιά ερχόντουσαν είτε με λεωφορεία από πολλά μέρη της Ελλάδας, Ναι. είτε με αμάξι. Οπότε σίγουρα νιώθω ευτυχισμένη και πολύ ικανοποιημένη από όλη μου τη στήριξη από όλο το σύλλογο μου και κυρίως από τον πρόεδρο του συλλόγου μου, τον Μιχάλη Φιλανδαράκη. Χαίρομαι γιατί υπάρχει όρεξη. Βλέπω ότι προσπαθεί να ενισχύσει τους αθλητές και όχι να ενισχυθεί από τους αθλητές και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαία αγάπη, πιστεύω. Και γι' αυτό έρχονται και οι επιτυχίες, δεν έρχονται μόνο από την προπόνηση. Πιστεύω ότι έρχονται από την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, που εμάς τους αθλητές πιστεύω ότι είναι κάποια πράγματα από τα βασικά που χρειαζόμαστε στον πρωταθλητισμό. Με την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι νιώθω ικανοποιημένη και πολύ ευχαριστημένη που είμαι στον σύλλογο. Γι' αυτό και. Μάλιστα. Και θα πρέπει να είμαι ικανοποιημένη. Ούτως ή άλλως ανήκεις και σε ένα σύλλογο ο οποίος είναι πολύ δραστήριος. Δεν επαναπαύεται, προσπαθεί να διοργανώνει συνέχεια καινούργια πράγματα. Είχαμε και τα Βασαρμίδια εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προς τιμήν της Μαρίνας Βασαρμίδου, και τα οποία διεξάχθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Οπότε πιστεύω ότι ανήκει σε ένα σύλλογο ο οποίος δεν επαναπαύεται και πόσο μάλλον όταν έχουμε μιλήσει με την κυρία Κατερίνα Μιχελάκη, είναι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν όλο αυτό το έργο, προσπαθούν να προσελκύσουν παιδιά και να τα πάνε ένα βήμα παραπάνω και έχουμε και το δικό σου παράδειγμα, το οποίο πήγες πολύ παραπάνω. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο σύλλογο μου μέσα σε 5 χρόνια δημιουργία του έχει καταφέρει και έχει κάνει για τρίτη συνεχόμενη φορά τα Βασαρμίδια, που δυστυχώ δεν κατάφερα να βρίσκομαι εκεί. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει όρεξη, προσπαθούν να δημιουργήσουν ενδιαφέρον στα παιδιά και μέσα των προπονήσεων που βλέπω ότι διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία οι προπονήσει. Γι' αυτό και έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών στι ακαδημίε. Καταφέρνουμε να αγαπάνε τον Στίβο και όχι να αγχώνονται με τον Στίβο. Ναι. Κάτι που θεωρώ ότι γίνεται λάθο σε άλλου συλλόγου. Ο δικό μου σύλλογο πιστεύω ότι προσπαθεί να δείξει στα παιδιά την καλή πλευρά του Στίβου, που θεωρώ ότι υπάρχει. Δεν είναι μόνο το άγχο, η πίεση και η περίπτωση. Πιστεύω ότι ο σύλλογο μου προσπαθεί όσο μπορεί να ενισχύσει το. Και έχουμε και σίγουρα προπονητέ που το αγαπάνε και αυτό φαίνεται από τη δουλειά του και από τα αποτελέσματα ύστερα των παιδιών. Μάλιστα. Βλέπουμε σίγουρα πολύ καλά τα νέα Εγώ θα παιδιά. κοιτάξω το αποτέλεσμα. Το ότι βγάζουν τον καλύτερο εαυτό Ναι. των παιδιών. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να μου πεις πώς συνδυάζεις τις σπουδές με τον πρωταθλητισμό. Σπουδάζεις γυμναστική Γυμναστική ακαδημία, έτσι Ακαδημία. δεν είναι? Η Ναι, γυμναστική έτσι είναι. ακαδημία τώρα έχει που έχει τα αθλήματά της. Έχεις και εσύ το επταθλό. Θέλω να μου πεις πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι διάλεξα μάλλον τον πιο δύσκολο δρόμο. Η Γυμναστική Ακαδημία έχει πολλά μαθήματα το πρωί, που αυτό με αναγκάζει να προσπαθήσω να είμαι πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνω. Πρέπει να είμαι ξεκούραστη. Δεν έχω πολλά περιθώρια για να μπορέσω να. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Τώρα μ' ακούτε.
δεν έχω πολλά περιθώρια για να μπορέσω να βγαίνω και όλα αυτά. Πρέπει να είμαι πολύ ξεκούρτη. Πολύ συνεπής. Τώρα όμως δεν σ' ακούμε. Ακούτε? Ναι. Τώρα σ' ακούμε. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια, να ξεκουράζομαι. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο δρόμο, αλλά αν το θέλει, πιστεύω ότι μπορεί να το πετύχει. Δεν υπάρχουν ούτε δυσκολίε ούτε προβλήματα. Σίγουρα είναι δύσκολο ο δρόμο, αλλά πιστεύω ότι αν το αγαπά, μπορεί να το κάνει. Πρέπει να είσαι και αφοσιωμένος στο στόχο σου, να κάνεις focus Ναι, δηλαδή ναι. στο στόχο και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Επίσης πρέπει να αφήσεις κάποια πράγματα για να σου έρθουν κάποια άλλα. Δεν γίνεται να ταΐσεις όλα στη ζωή σου με τόσο σκληρό πρόγραμμα. Θέλω τώρα να μου πεις, γενικότερα να μιλήσουμε λίγο για τον αθλητισμό. Είχες πάρει μέρος και στον ακοντισμό στην Κολομβία με την εθνική ομάδα, δεν κάνω λάθος. Πόσο Ναι, σημαντική το 2015. εμπειρία ήταν αυτή για σένα και πόσο μάλλον άνοιξε το μυαλό σου, γιατί όπως είπαμε όταν αθλητισμός είναι εκτός Ελλάδας, βλέπεις άλλες κουλτούρες, βλέπεις άλλους αθλητές, ανοίγει το μυαλό σου. Πόσο σημαντική εμπειρία ήταν αυτό για σένα? Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2015 θα έλεγα ότι ήταν εμπειρία ζωής. Μπήκα σε ένα γήπεδο με 50.000 κόσμο, με αθλητές παγκόσμιου επίπεδου, που τα επόμενα χρόνια θα τους δούμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Κάτι που δεν βλέπουμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει απήχηση από τον κόσμο. Ήταν εμπειρία ζωής, ήταν μάθημα για μένα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που είμαι πιο όρημη και πιο συνειδητοποιημένη, θα έλεγα ότι είχα πανικοβληθεί με το χάος που Ναι. αντιμετώπισα. Παρ' όλα αυτά, ήταν σίγουρα ένα μάθημα και είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Είμαι ευτυχής που κατάφερα να τη ζήσω. Μάλιστα. Σου ευχόμαστε λοιπόν να ζήσεις και πάρα πολλές τέτοιες Ευχαριστώ πάρα εμπειρίες. πολύ. Πόσο χρόνια τώρα να μου πεις που ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Ασχολούμαι 10 χρόνια και το Σεπτέμβριο θα ασχολούμαι με 11 χρόνια. 11 χρόνια. 11 χρόνια, Θέλω να ναι. μου πεις γενικότερα πώς αισθάνεσαι, ο κόπος που έχεις καταβάλει, εάν σε στηρίζουν οι γύρω σου, από πού αντλείς δύναμη? Σίγουρα οι επιτυχίες στο στίβο, όπως είπα, δεν προέρχονται μόνο από την προπόνηση και από τις επιδόσεις που μπορούν να καταγραφούν. Πίσω από τους αθλητές κρύβονται πάρα πολλοί άνθρωποι που στηρίζουν. Συγκεκριμένα η αδερφή μου, η δίδυμη Κωνσταντίνα, με βοηθάει πάρα πολύ στο σπίτι. Προσπαθεί να μου διευκολύνει αυτό το συνδυασμό πρωταθλητισμού Ναι. και σχολής. Στη συνέχεια θα έλεγα φυσικά τους γονείς μου που προσπαθούν να με στηρίξουν οικονομικά και όχι μόνο, να μπορώ να καταφέρω να βρίσκομαι στην Αθήνα και να μπορώ να εξελιχθώ ως αθλήτρια και ως άνθρωπος, να μπορέσω να σπουδάσω και να κάνω αυτό που αγαπώ. Ναι. Με στηρίζει σίγουρα η προπονήτριά μου, η διευθυντήρια Δέσποινα Υπάκου, που από την αρχή πίστευσε σε μένα, κάτι που χρειαζόμουν πολύ να αντιμετωπίσω και να λάβω για να κάνω σύνθετα, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ναι, Είναι 7 ψυχολογική αγωνίσματα που υποστήριξη δηλαδή. είχα έντονη ψυχολογική υποστήριξη και μεγάλη πίστη από την προπονήτριά μου, όπως έχω ακόμα και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν και κάνουν πιο εύκολο αυτό το έργο. Όπως σίγουρα και ο σύλλογός μου, όπως είπα πριν, που καταφέρνουν και με τον εξοπλισμό που μου διαθέτουν και με τη στήριξη να καταφέρουν να πηγαίνω στους αγώνες και να δείχνω αυτό που μπορώ. Είναι λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσπάθεια, μια Ναι. ολοκληρωμένη υποστήριξη σε σένα και πόσο μάλλον έχει να κάνει νομίζω και με την αυτοπεποίθησή σου. Με άλλη αυτοπεποίθηση πηγαίνεις σε ένα αγώνα όταν ξέρεις ότι όλοι γύρω σου στηρίζουν και έχεις νομίζω και το κεφάλι σου ήσυχο και είναι πολύ σημαντικό σε σχέση πώς και στην απόδοσή σου, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Περισσότερο βέβαια θα νιώθω ασφάλεια παρά αυτοπεποίθηση. Ναι. Νιώθω ασφάλεια όταν ξέρω ότι έχω ανθρώπους δίπλα που με στηρίζουν και με πιστεύουν. Γιατί ο στίβος είναι ατομικό αγωνίσμα που σημαίνει ότι είσαι μόνος σου στο γήπεδο, μόνος σου στις επιτυχίες, αλλά μόνος σου και στις αποτυχίες. Οπότε στις αποτυχίες και στις επιτυχίες έχουμε και τους ανθρώπους αυτούς που μας στηρίζουν και πιστεύω ότι κάνουν πιο εύκολη την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Ας αφήσουμε τώρα αυτό το κομμάτι και θέλω να πάμε στα συναισθήματά σου πάνω στο βάθρο. Πριν να μου μιλήσεις αυτό, θέλω λίγο να μου πεις και για την ένταση. Γιατί όταν ασχολείσαι με τόσα αθλήματα, εννοείται ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγάλεις όλη αυτή την ένταση από πάνω στον κόπο. Το ότι κατάφερες ένα τόσο μεγάλο πράγμα, να είσαι πρώτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασιτέτων Αγωνισμάτων, στο έπταθλο κιόλας. Η ένταση αυτή που βγαίνει πάνω στο βάθρο, βγαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που καταφέρω να κερδίσω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μπορεί να είχα συμμετάσχει πριν 2 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κολομβία, αλλά είχα συμμετάσχει ως δεύτερη αθλήτρια της Ελλάδας. Ναι. Πρώτη φορά ζω αυτό το συνέστημα να περιμένω να ανέβω τρίτη στο βάθρο, επειδή κέρδισα το αγώνισμα. Συγκεκριμένα στο έπτασμα ήταν πολύ ψυχοφθόρο και πολύ δύσκολο να φτάσω σε αυτό το σημείο. Ναι. Γιατί πέρασα 7 φορές που έπρεπε να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου, έπρεπε να αντιμετωπίσω τον καιρό και τις υπόλοιπες αθλήτριες που όλες προφανώς θέλουν να κερδίσουν. Ήταν πολύ ψυχοφθόρο και μια μεγάλη ανακούφιση, θα έλεγα, τη στιγμή που ανεβαίνει στο βάθρο και όλες οι δυσκολίες και όλη η κούραση που έχει μπει στον οργανισμό σε 2 μέρες συνεχόμενες, γιατί έγιναν συνεχόμενα τα αγωνίσματα. Νομίζω εκείνη τη στιγμή φεύγει και απλά νιώθεις ικανοποίηση και ότι οι στόχοι σου σιγά σιγά και οι θυσίες επιτεύχονται, γιατί χρειάζεται πολλές θυσίες δυστυχώς ο πρωταθλητισμός. Ναι. Χρειάζεται να είσαι συνέχεια στο σπίτι, χρειάζεται να είσαι ξεκούραστος, να είσαι υπομονητικός. Και πιστεύω ότι είναι ανταμοιβή μεγάλη για τους αθλητές. Όχι μόνο η νίκη και η ολοκλήρωση του κάθε Η αγωνίματος. ολοκλήρωση, μάλιστα. Αυτό Ναι, είναι, ναι. σημαντικό. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο για κλείσιμο? Θα ήθελα να ευχαριστήσω σίγουρα το σύλλογό μου για τη στήριξη. Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ ποιος με έφερε εδώ, που είναι η προπονήτρια μου Χριστίνα Λιοντάκη, που κατάφερε να με κάνει αυτή την αθλήτρια που είμαι μέχρι τώρα, να αγαπώ το στίβο και να μην τον αφήσω, γιατί πολλά παιδιά στην πορεία χάνονται Ναι. λόγω της πίεσης και της κούρασης. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω γι' αυτό, της είμαι ευγνώμων. Σίγουρα ξέρει και εκείνη ότι έχουμε μια σχέση μητέρας-κόρης, το ξέρει αυτή. Λοιπόν, θα ήθελα να την ευχαριστήσω και όπως και το σύλλογό μου, όπως όλους εσάς που με στηρίζετε. Να είστε καλά. Μία τελευταία ερώτηση ή μάλλον ένα μήνυμα θα θέλαμε από σένα για να οθήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Θα ήθελα να τους πω ότι άμα αγαπάνε αυτό που κάνουν, δεν υπάρχουν ούτε δυσκολίες ούτε προβλήματα. Φτάνει να υπάρχει θέληση και αγάπη για αυτό που κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη τη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστούμε αυτά τα νέα παιδιά όπως εσένα που ασχολούνται και το κάνουν με αγάπη όλο αυτό και πόσο μάλλον στέλνουν μηνύματα σε άλλα παιδιά να αγαπάνε αυτό που κάνουν και πόσο μάλλον τον αθλητισμό. Αυτό νομίζω είναι το Ναι, μήνυμα που θέλουμε σίγουρα. να δώσουμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι Καλή να, επιτυχία ναι, που κάνετε. εύχομαι να επιτύχεις στους επόμενους σου στόχους και εμείς είμαστε εδώ να σε απασχολήσουμε ξανά και να μιλήσουμε για νέα πράγματα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή Καλημέρα. συνέχεια.